Ο διαβήτης εξελίσσεται σε μάστιγα στην εποχή μας, αλλά 90 χρόνια μετά την δημιουργία της πρώτης ινσουλίνης, οι διαβητικοί ασθενείς έχουν επιτέλους στα χέρια τους νέα όπλα για να αντιμετωπίσουν με απόλυτη ασφάλεια την ασθένειά τους και επιπλέον να κερδίσουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Για όλα αυτά μας μιλούν ο κύριος Ανδρέας Μελιδόνης, πρόεδρος της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, και η κυρία Σοφία Μανέα, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Αγώνα κατά του Νεανικού Διαβήτη. Πόσο συχνή είναι η υπογλυκαιμία στη ζωή των διαβητικών ασθενών και πώς εκδηλώνεται ένα τέτοιο συμβάν ανάλογα και με τη βαρύτητά του? Η υπογλυκαιμία είναι ιδιαίτερα συχνή στη ζωή των ατόμων με διαβήτη, ιδιαίτερα αυτών που κάνουν ινσουλίνη, που υποβάλλονται δηλαδή σε ινσουλινοθεραπεία. Τελευταία δεδομένα που έχουμε από πρόσφατες μελέτες φαίνεται ότι ακόμα και 30 με 40% των ατόμων με διαβήτη που κάνουν ινσουλίνη, είτε είναι τύπου 1 είτε τύπου 2, τον προηγούμενο μήνα έχουν βιώσει μια υπογλυκαιμία τουλάχιστον. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ συχνή η υπογλυκαιμία. Και είναι συχνή επίσης η υπογλυκαιμία και σε αυτούς οι οποίοι κάνουν αντιδιαβητική αγωγή και παίρνουν φάρμακα τα οποία αυξάνουν την έκρηση ινσουλίνης από το πάνκρεας. Και αυτοί μπορούν να παρουσιάσουν στο 10 με 20% μέσα σε ένα χρόνο αυτών που παίρνουν τέτοια φάρμακα να παρουσιάσουν επίσης υπογλυκαιμία. Είναι λοιπόν πολύ συχνό φαινόμενο η υπογλυκαιμία στη ζωή του ατόμου με διαβήτη. Και είναι ένα φαινόμενο, μια επιπλοκή που δημιουργεί τεράστια προβλήματα στα άτομα με διαβήτη. Γιατί είναι συγκλονιστική η εικόνα της υπογλυκαιμίας. Από τρεμούλα, κρύους υδρότες, ένα αίσθημα φανισμού, μια απίστευτη κόπωση που μπορεί αυτά όλα τα συμπτώματα να εξελιχθούν και να φτάσουν μέχρι κόμμα. Και πώς αποσοβείται αυτός ο κίνδυνος χάρη στα νέα μόρια ινσουλίνης που εμπλουτίζουν το ιατρικό οπλοστάσιο? Σήμερα έχουμε ευτυχώς νέα μόρια ινσουλίνης, τα ανάλογα όπως λέμε ινσουλίνης, που αυτά έχουν εξελιχθεί όσο περνά ο καιρός όλο και περισσότερο, τα οποία έχουν φανεί ότι κάνουν πολύ λιγότερο κίνδυνο υπογλυκαιμιών από ότι τα παλιά μόρια ινσουλίνης και κυρίως λιγότερες νυχτερινές υπογλυκαιμίες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που πρέπει να το τονίσουμε. Το 50% των υπογλυκαιμιών στα άτομα με διαβήτη που κάνουν ινσουλίνη εμφανίζεται τη νύχτα. Και αντιλαμβάνεστε τι επώδυνο βίωμα είναι αυτό και τι απροσμέτρητες επιπλοκές μπορεί να έχει μια υπογλυκαιμία μέσα στη νύχτα. Αυτά τα νέα μόρια λοιπόν ινσουλίνης, όπως είναι ένα νέο μόριο τώρα που κυκλοφορεί στην Ευρώπη και θέλουμε να ελπίζουμε ότι σύντομα θα έρθει και στην Ελλάδα, είναι ένα μόριο λοιπόν ινσουλίνης, λέγεται Declutec και έχει διάρκεια δράσης 40 ώρες. Αυτό του δίνει τη δυνατότητα, στο άτομο με διαβήτη να κάνει μια φορά την ημέρα ινσουλίνη, οποιαδήποτε ώρα θέλει. Πόσο καθοριστικός είναι ο φόβος υπογλυκαιμίας για τη ζωή των διαβητικών? Κοιτάξτε, στην αρχή όταν παρουσιάζει το διαβήτης, ο φόβος είναι πολύ έντονος για να πάθει ένα παιδί υπογλυκαιμία. Τα πρώτα συναισθήματα όταν ξεκινάει η υπογλυκαιμία, που ενδεχομένως κάποιος θα την καταλάβει στην αρχή και κάποιος θα την καταλάβει μακροπρόθεσμα, ενώ όταν το ζάχαρο θα έχει πέσει αρκετά, είναι πρώτα το αίσθημα του φόβου, το αν έχω μαζί μου να την αντιμετωπίσω την υπογλυκαιμία. Ανάλογα το πού βρίσκομαι, πάλι κοιτάω τις συνθήκες, δηλαδή είναι ο φόβος ακόμη πιο έντονος αν οδηγάω ή αν βρίσκομαι σε ένα περιβάλλον που δεν μου δίνει τη συνθήκη να αντιμετωπίσω την υπογλυκαιμία. Αυτό τώρα μετά μπορεί να οδηγήσει, αν δεν την αντιμετωπίσω άμεσα, σε κάποια προβλήματα, να μου πάρει περισσότερο χρόνο στο επαγγελματικό κομμάτι τη στιγμή που εργάζομαι, να συνειδητοποιήσω σε τι φάση βρίσκομαι, γιατί μπορεί να έχω πιεστεί και από κάτι άλλο. Αλεξία Βόλου για το Doctors Channel.